Κύριος Καραθανασόπουλος, για το μαύρο χρήμα και πώς τα βλέπει και τα ακούει όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ βολική αντιπαράθεση για την κυβέρνηση. Τη στιγμή που η κυβέρνηση αποδοκιμάστηκε στις ευρωεκλογές και συνεχίζει να κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση. Τη στιγμή που τα εργατικά εγκλήματα αλληλοδιαδέχονται. Χθες είχαμε 2 νεκρούς εργάτες. Τη στιγμή που το λαϊκό νοικοκυριό μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια, την αύξηση της τιμής του ρεύματος και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα στην υγεία, στην παιδεία, να γίνεται μια τέτοια είδους αντιπαράθεση που εξυπηρετεί στον αποπροσανατολισμό. Και όλα αυτά σε ένα βάθος χρόνου, το 2027 θα λογαριαστούμε στις επόμενες εκλογές. Που τώρα δηλαδή πρέπει επί της ουσίας να ορθωθεί το μέτωπο απέναντι στην κλιμάκωση αντιλαϊκής πολιτικής. Για παράδειγμα, η υπόθεση της ΛΑΡΚΟ είναι πραγματικό γεγονός, με όλες αυτές τις επιδιώξεις που κάνει η κυβέρνηση και σε άλλους εργασιακούς χώρους. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι σήμερα αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι ακριβώς να οργανωθεί το αντίπαλο δέος. Δηλαδή, ο λαϊκός παράγοντας για να αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και τις πλάτες που βάζουν στην κυβερνητική πολιτική τα άλλα κόμματα με τέτοιου ανίωση αντιπαράθεση. Όσον αφορά για το μαύρο χρήμα ή το πολιτικό χρήμα, κοιτάξτε. Δεν είναι λογικό τη στιγμή που μια ή όποια ή κάθε κυβερνητική διαχείριση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων σε αυτή να αναπτύσσεται μια αντικειμενική βάση και οικονομικής αλληλοϋποστήριξης. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν είναι πρωτοφανές το γεγονός. Άρα, συντάσσετε με τον κύριο Αποστολάκη που λέει από μαύρο χρήμα υπάρχει άποψη, παντού. Παντού, στα κόμματα τα οποία ασκούν την κυβερνητική διαχείριση. Ναι. Και βεβαίως δεν είναι το περιστατικό μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν αυτά με τα διάφορα λόμπι και τους λομπίστες που χρηματοδοτούν επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχα, οι κόλωσοι επιχειρηματικοί όμιλοι χρηματοδοτούν τις καμπάνιες των κομμάτων. Στο φανερά μου σχέδιο. Έρχεται και λέει ο άλλος, δίνω στο βεβαίως, Τραμπ 10 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό καταλαβαίνει την πορεία εκφυλισμού της όλης κατάστασης. Βέβαια, στο ΚΚΕ είναι αντίθετο σε όλα αυτά. Ναι. Το γνωρίζετε πολύ καλά, με την πολιτική του αντιπαλεύει αυτές τις πολιτικές, αυτά τα οικονομικά συμφέροντα. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ καθαρό απέναντι στο λαό και στην στάση του, γιατί τα οικονομικά του κόμματος και ελέγχονται και βεβαίως στηρίζονται στις οικονομικές εξορμήσεις που κάνει το ΚΚΕ και οι οποίες είναι σε αιτήσια βάση. Μάλιστα. Και τα οποία είναι όλα στη δημοσιοποίηση. Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ναι. Επειδή έχω μια μνήμη θεσμική έτσι, μακροχρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω τη στεναρή αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να γίνει η ονομαστική τα άσπρα χρήματα που δίνονται στα κόμματα, οι χορηγίες στα κόμματα όταν ξεβερνούν όγκο. Στεναρή αντίδραση. Και αυτή παραμένει ακόμη, κυρία Τσάγκρη. Αυτό παραμένει ακόμα. Να καταθέσω τραπέζι. Αυτό παραμένει ακόμα. Αυτό παραμένει. Αυτό παραμένει. Για τις ονομαστικές. Αυτό παραμένει. Αυτό παραμένει. Αρνήθηκε κατηγορηματικά και ξεκινούσε να αρνείται με επιβεβαιώνει. Λοιπόν, να είναι ονομαστικές οι παροχές που γίνονται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των κομμάτων που ισχύει από τον νόμο του 2019. Το πληρώνουμε τα πρόστιμα που μας βάζουν οι αρμόδιοι ελεκτικοί μηχανισμοί, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ποτέ στη δημοσιότητα αυτόν που από το υστέρημά του δίνει 5 και 10 ευρώ με κίνδυνο να το πληρώσει πολύ ακριβά την επόμενη μέρα. Γιατί εδώ υπάρχει υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ που απειλείται να παραιτηθεί από τη δουλειά του για να μην το διώξουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Εντάξει, πάντως είμαστε το 2024, δεν είμαστε το 1950, δηλαδή. Το 2024 υποψήφιος ευρωβουλευτής απειλείται και ζητεί την παραίτησή του από το χώρο εργασίας του. Τζάκρη. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς αυτό λέμε. Ναι. Ότι ο κόσμος, ο οποίος από το υστέρημα του συνδράμει το ΚΚΕ, δεν θα τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Αντιληπτό. Ο έλεγχος, ο οποίος γίνεται στο ΚΚΕ, είναι εξονυχιστικός από όλες τις πλευρές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κυρία Τζάκρη, σήμερα. Μια έχουμε τη δεδομένη κλιμάκωση αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη έχουμε την κλωτσοπατινάδα που παρατηρείται, με συγχωρείτε για την έκφραση, στα κόμματα της λεγόμενης αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, σε μια προσπάθεια αναμόρφωσης αυτού του χώρου και συγκρότησης ενός νέου πυρήνα, νέου φορέα, ενδεχόμενα, που όμως θα είναι φτιαγμένος από παλιά υλικά και με αντιδραστική πολιτική. Στο όνομα αυτό κυβέρνησαν και στο όνομα αυτό κάνουν αντιπολίτευση της πολιτικής αντιδράσης.